Να δούμε τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ Θανάση. Καλησπέρα σας. Αφορμή για την μελέτη ήταν η υιοθέτηση τη συνθήκη τη Λισαβόνα από τα 27 κράτη-μέλη, καθώ σε αυτή περιγράφεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποχώρηση μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η αποχώρηση μια χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εφικτή μόνο μέσω συμφωνία που θα ενέκριναν όλα τα κράτη-μέλη, εξηγεί ο κ. Αθανασίου, ο νομικό σύμβολο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συμπεραίνει επίση ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων κρατών Μελών, αλλά δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση της πρόθεση για αποχώρηση, το κράτος πάβει να είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αυτό από τη μελέτη προκύπτει ότι για να αποχωρήσει μια α, χώρα στην ουσία από την νομισματική ένωση πρέπει να αποχωρήσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, Θανασί. Αυτό τουλάχιστον λέει ο κύριο Αθανασίου. Υποστηρίζει ότι ο μόνο τρόπο για να αποχωρήσει ένα κράτο από την ΟΝΕ είναι να αποχωρήσει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρο, δηλαδή, για να πάψει να είναι μέλο τη Ευρωζώνη, θα πρέπει να επιλέξει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα πάντοτε με τη μελέτη. Μάλιστα. Αξίζει βεβαίω να σημειωθεί ότι ακόμα και αν ένα κράτο μέλο εγκαταλείψει την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το ευρώ ακριβώ όπω πράττουν διάφορα άλλα κράτη που δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, από τη μελέτη του νομικού προκύπτει ότι δεν προβλέπεται από τι συνθήκε δυνατότητα αποπομπή κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ότι η μελλοντική υιοθέτηση μια τέτοια πρόβλεψη θα ήταν νομικά παράλογη. Όλα αυτά από ένα νομικό κείμενο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δείχνει ότι α, αυτή η συζήτηση γίνεται από το 2009 στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση Αθανασίου.